Γεια σας παιδιά, τρακωνόμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και στο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coin, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Αυτό το βίντεο έπρεπε να έχει βγει αρκετά νωρίτερα, γιατί συνήθως έως αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχω τελειώσει ήδη το edit και το βίντεο να έχει ανέβει ήδη το μισό. Αλλά είναι 8.30 και μόλις κατάφερα να συνδεθώ στο FIFA. Δεν θέλω να κατηγορήσω ιδιαίτερα την EA, αλλά την Cosmote, δεν ξέρω, κάτι φταίει. Το θέμα είναι πως μου πήρε μισή ώρα για να κάνω ένα γαμημένο update. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε το Μαντουέκε, 4-4 high-low, αριστερό πόδαρο, 6-foot, right winger, RM, Chelsea, Premier League, Αγγλία, καλά links, πολύ καλά links. Οκ, θέσεις. Πολύ καλό pace, μέτριο shooting, μέτριο passing, μέτριο dribbling, μέτριο physical, μέτρια κάρτα. Τώρα, τι έχει το παλικάρι μας εδώ πέρα? 80 διάρα ομάδα. Οκ, από τις φθηνότερες έως τώρα. Μάλλον θα αξίζει, γιατί πιθανότατα θα είναι καλύτερη η άλλη του κάρτα. Τι άλλο έχουμε τώρα εδώ πέρα? Άκουσα πολλούς να λένε το 85 plus mixed campaign upgrade. Είναι το καλύτερο pack που έχουν δει στο FIFA φέτος, οπότε δεν ξέρω ίσως αξίζει να το κάνω, αλλά θα δούμε. Και το άλλο είναι ότι βγήκε σήμερα η νέα Team of the Week λογικά, και πιστεύω δεν γίνεται να είναι τόσο απογοητευτική. Πρώτα απ' όλα, άμα δεν κάνω λάθος, αυτή την εβδομάδα ο Haaland τα πήγε υπερβολικά καλά. Λογικά δεν θα του βάλουν κάρτα επειδή είναι ο Haaland, αλλά δεν πάβει να είναι αλήθεια ότι τα πήγε αρκετά καλά και θα μπορούσε να πάρει κάρτα. Οπότε θέλω να ελπίζω. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να δούμε εδώ τι γίνεται και μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με την Team of the Week. Γενικά σήμερα είμαι αρκετά κουρασμένος επειδή βγήκα έξω να παίξω μπάλα. Ναι, όπως το ακούσατε, βγήκα από το σπίτι μου. Ούτε εγώ το πίστευα να πω την αλήθεια, αλλά ναι, πήγα και έπαιξα μπάλα. Τώρα παίζουν πως ειλικρινά δεν άνοιξε το pack. Τέλος πάντων, για να δούμε λίγο εδώ τι θα βγάλει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Συνεχίζουμε. Είναι Sanchez, Shimon και Nainggolan που όπως φαίνεται είναι στη SPAL. Πώς κατέληξε εκεί να παίξει τον Nainggolan που ήταν τόσο καλός, δεν ξέρουμε. Αλλά οκ, δεν μπορώ να πω κάτι, ο τυπάς έχει πετύχει ήδη πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, μου την έχει σπάσει αρκετά αυτή τη στιγμή το ότι το βίντεο αυτό το γυρνάω 8.30, ενώ συνήθως το βίντεο έχει, όπως έχω πει, ανέβει ήδη το μισό μέχρι τις 8.30. Σε αυτή τη φάση δεν καταλαβαίνω καν γιατί γίνονται updates στο FIFA, δηλαδή τι μπορείς να αλλάξεις, δηλαδή καλύτερο το game δεν το κάνεις, απλά μπορείς να το κάνεις και χειρότερο. Τέλος πάντων, Team of the Week δεν υπάρχει. Τέλεια. Οπότε θα δούμε την ομάδα του Τσε Άνταμς που ότι πας έχει την κάρτα του σε gold επειδή οι πάντες δεν πιστεύουν να δίνουν την προκάρτες από τη στιγμή που άρχισε ο Ben Yedder να παίζει σε φάση «Ναι μπρο μου, ήρθα εδώ πέρα, είμαι προπαίκτηση, ο Diogo Jota ας πούμε», που είναι προπαίκτης. Ναι, είμαστε ειλικρινείς ότι πας μάλλον είναι καλύτερος από όλους μας. Εδώ που τα λέμε είχε πάει και στο World Cup και μαλακίες, πρώτο στο World νομίζω, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά ναι, οκ, είναι λίγο τραγικό. Δηλαδή εγώ είμαι ποδοσφαιριστής και μου έλεγαν «Ξέρεις τι, ναι, δεν θα σου δώσω κάρτα». Θα τους έλεγα «Ξέρεις τι, άντε ρε γαμίσου». Αλλά οκ, δεν μπορώ να πω κάτι. Όπως φαίνεται δεν έχουν δημοσιεύσει καν την Team of the Week 21. Άρα θα πρέπει σαν μαλάκας να πάω να ψάχνω στο Foodbin. Και μετά η EA αναρωτιέται για ποιο λόγο το Foodbin έχει περισσότερο πώς λέγεται ρε μαλάκα, traffic, ναι, από ότι το ίδιο της το game, ενώ το Foodbin είναι για το ίδιο της το game. Ίσως επειδή δεν μου έχεις δώσει ένα γαμημένο τρόπο για να δω ποια είναι η γαμημένη Team of the Week. Ωπ, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτές είναι όλες Team of the Week. Δεν ξέρω, αλλά εδώ μου λέει 20. Και από ό,τι βλέπω αυτή δεν ήταν η πρώτη Team of the Week. What the fuck. Ναι, τι, Team of the Week Squad Select. Δεν ήξερα καν πως υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει όπως φαίνεται. Και αν πάω εδώ πέρα, ναι, αυτή δεν είναι η καινούργια Team of the Week παλικάρι μου. Δεν την έχεις βάλει στο Game EA. Ξέχασες να βάλεις τη γαμμένη Team of the Week στο Game EA. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάμε Foodbin. Γιατί ειλικρινά αυτό είναι τελείως τραγικό ρε μαλάκα. Τζάμπα έκανα το update. Ο μόνος λόγος που έκανα το update ήτανε για να πω, ξέρεις τι, δεν πολύ ψήνομαι να το κάνω το βίντεο από Foodbin, θέλω να είμαι στο game. Και είπα, ξέρεις τι, δεν ψήνομαι να βάλω τους παίκτες στο game. Και τώρα έτσι και μου πει κάποιος, μαλάκα, γιατί παραπονιέσαι πάλι?
Ρε μαλάκες, είμαι μισή ώρα εδώ. Μισή ώρα δεν κάνω τίποτα επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το internet για να μην γαμηθεί το download speed. Κατεβάζω το game σου για να πω να δω τι βγάζεις. Και δεν το βγάζεις ρε μαλάκα. 4-4 medium low 6 foot ποντόλσκι, τρελός παίκτης γενικά. Τώρα τα links δεν υπάρχουν καν και από κάρτα για 74 είναι απίστευτη. Γενικά αυτό το shooting είναι πάρα πολύ καλό και all around πιστεύω είναι κάπως usable η κάρτα. Τώρα που είναι τα μπασταρδάκια εδώ πέρα νάτα, για να δούμε τον Mandu Eke, ο οποίος έχει πολύ καλό pace, καλό shooting, καλό passing, καλό dribbling, μέτριο physical, finesse shot, flare, flare pass, swerve pass, RMRW, εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Μία usable κάρτα, δεν θα πω πως είναι κάτι τρελό. Και ναι, αυτά από FIFA, πάμε footbin γιατί με νευριάζει αυτό το κολοπέχνο ώρες. Είμαστε εδώ λοιπόν στο νέο και ανανεωμένο footbin, για όσους έχουν δει γενικά έχει πάρει update το πως λειτουργεί η μαλακία και μου τις πάει λίγο αρκετά. Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι νέοι παίκτες που έχουν βγει. Δεν τους έχουν βάλει Steam of the Week επειδή δεν τους έχει βάλει ούτε η EA. Και έχουμε Λαγιούνι, Πόλο, Κώστιν, Ήτεν, Γκερτουίντα, αυτός μάλλον θα είναι κάπως καλός γιατί όπως βλέπετε 88 pace, 83 defending, 84 physical, 80 tripling. Είναι γενικά καλά στα TRB, είναι usable. Ο Πετράτος, ok, όπως φαίνεται έχει ωραία στάτα εδώ που τα λέμε για striker. 3-4 βέβαια, μάλλον θα του λείπουν και κάποια πραγματάκια, αλλά δεν μπορώ να πω πως είναι κακό για 83 κάρτα, αυτός έχει πολύ κακό pace. Αυτός φαίνεται καλός goalkeeper εδώ που τα λέμε. Ο Μαριπάν, εντάξει, πάναργος, δηλαδή δεν προχωράει καν. Ο Ζακάκνη που βάλε εκείνο τον goal το αρχίδι με τη Ρώμα, ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει ξαφνικά, κάνει όλες τις μαλακίες. Έχει γενικά ok κάρτα, με τίποτα το ιδιαίτερο. Pace dribbling, το βλέπουμε όλη την ώρα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Εστουπινιάν δεν θέλω καν να τον κοιτάω επειδή τον είχα βγάλει από γκαραντί. Ο Τέλα Τέγια της κατά είναι pace dribbling, τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Χάλερ μάλλον θα είναι πολύ βαρύ in game. Ο Klein Diest, δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός, αλλά έχει 85 κάρτα με κάποιο τρόπο. Δύο skill moves, πρώτη φορά το βλέπω αυτό νομίζω σε επιθετικό, γενικά το έχω δει, αλλά σε επιθετικό δύο skill moves είναι το πιο τραγικό έχω δει, αλλά 95 physical, ok. Τρελή κάρτα θα έλεγα, άμα ήταν είναι άθλια κάρτα, δηλαδή μπρο μου, άθλια κάρτα. Ο Σάκα επίσης δεν με ξετρελαίνει. Ο Κράμαριτς, ok, είναι μια κάρτα που γενικά, να πω την αλήθεια, μ' άρεσε αρκετά πολλές φορές, αλλά είναι CM με κάποιο τρόπο με 33 defending, τέλος πάντων. Είναι ok κάρτα, πιστεύω είναι usable για striker. Είχα χρησιμοποιήσει Κράμαριτς αρκετές φορές παλιά. Εμένα γενικά δεν με πήρασε ποτέ ιδιαίτερα το pace. Άρχι ρε φίλε να είναι κάπου στο 75 με 80 και πάνω, πάνω από 75 γενικά δεν έχω θέμα. Αλλά ρε μαλάκα κάτω από 75 του πας δεν περπατάει καν. Ο Αλμάντα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά ως παίκτης. Στο FIFA, στην αληθινή ζωή δεν τον ξέρω καν. Pace dribbling τρελό και το passing του είναι ok. Το shooting του μ' αρέσει αρκετά. Ο Μανταντά από stat είναι αρκετά καλός εδώ που τα λέμε. Ο Παλάσιος επίσης φαίνεται αρκετά καλός, decent CM. Ο Σιμέν ξέρουμε ότι είναι ότι πιο σκατοσπασμένο υπάρχει και θα μας τα σπάσει. Ο Τσιγκάνκοφ επιστρέφει με τη Team of the Week. Άμα δεν ξέρετε, παλιά ο Τσιγκάνκοφ έπαιρνε κάθε μέρα Team of the Week, ξέρω εγώ, τρελό πράγμα. Αλλά και αυτή φαίνεται να είναι μια πολύ ωραία του κάρτα. Αλλά τα links είναι λίγο. Και ο De Jong, ένα all around πολύ καλό CM. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλό και στο game. Και τελευταίος ο Douglas Lewis που φαίνεται να είναι ένα πολύ καλό CDM. Τώρα ξέρω πως αυτό εδώ είναι ό,τι να είναι ειλικρινά. Αλλά τι να κάνουμε αφού η EA δεν ψήνεται να συνεργαστεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Δεν ήθελα να το κάνω από Foodmin, κατέληξα να το κάνω από Foodmin. Τελείως τραγικό, τζάμπα η μισή ώρα, δεν είναι κάτι άλλο. Νευριάζω από δικές μου μαλακίες λίγο. Και ναι, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αν σας αρέσει το content, κάντε subscribe για περισσότερα και δείτε και το δεύτερο μου κανάλι, link στην περιγραφή. Για να κάνετε και εκεί subscribe για να δείτε τα καλύτερα βίντεο που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Επίσης, στην περιγραφή είναι το link για το Discord server να μπείτε και να μιλάμε. Και FIFACON.com που είναι ο χορηγός σημερινό βίντεο.
Άμα θέλετε coins για να πάρετε ό,τι νέο βγαίνει και να καλοπερνάτε γενικά στο game, η καλύτερη επιλογή είναι FIFACoin. Οκ, δεν θα σας πω βάλετε coins, αλλά είναι η καλύτερη επιλογή. Με τον κωδικό μου DRFT παίρνετε και 5% off. Ό,τι πιο φθηνό θα βρείτε, ό,τι πιο αξιόπιστο θα βρείτε. Δηλαδή, οκ, δεν νομίζω να βρείτε κάποια καλύτερη επιλογή, αν βρείτε fair enough. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.